vida e mais do vosso prosócio, e nem a toma da vossa próxima, e agradece-nos da minha prima carimão, vossa gracia tonendoroso, desvies que estão atrando os micros, que vantos com aquilo, amém. Λέγαμε τις προηγούμενες συνάξεις με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές του Γέροντα για την πνευματική ζωή, όπως μπορεί κανείς να την εξετάσει από την αρχή της, δηλαδή ποια είναι τα πρώτα βήματα και πώς κανείς μπορεί να προχωρήσει με μια, θα λέγαμε, σωστή πορεία. Και ένα αρχικό βασικό πράγμα που είχαμε πει είναι να αρνηθεί κανείς την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, να πάψει να έχει αυτό που ο κόσμος λέει αυτοπεποίθηση και να μην ελπίζει σε τίποτα από τις δικές του δυνάμεις. Και το δεύτερο είναι να έχει μια τέλεια ελπίδα στον Θεό και μετά να έχει ακόμα δύο βασικά όπλα που λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, να αγωνίζεται πάντοτε εναντίον των παθών του και να προσεύχεται αδιάλειπτα. Σήμερα λοιπόν θα πούμε κάτι για αυτό το τρίτο, για τον αγώνα εναντίον των παθών. Και μάλιστα ίσως για το δυσκολότερο πάθος, το πιο φοβερό, από το οποίο πηγάζουν πάρα πολλά, για να μην πούμε όλα, τα άλλα πάθη. Και αυτό το πάθος, με τη σύγχρονη ας πούμε εκφορά του, λέγεται εγωισμός. Οι πατέρες βέβαια δεν το λένε εγωισμό, δεν υπάρχει αυτή η λέξη στην πατερική ορολογία, αλλά χρησιμοποιούν άλλες παρεμφερείς, θα λέγαμε, λέξεις. Και νομίζω ότι η πιο κοντινή λέξη είναι η λέξη φιλαυτία. Αυτό το πάθος οι πατέρες είπαν ότι είναι το αρχικό πάθος, από το οποίο ξεκινάνε τρία άλλα μεγάλα και κορυφαία πάθη: η φιλοδοξία, η φιλαργυρία και η φιλιδονία. Έτσι λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το πάθος του εγωισμού ή αν θέλετε της φιλαστείας και για το πώς θα το πολεμήσουμε, γιατί είναι μια από τις πιο βασικές εντολές κανείς να αρνηθεί τον εαυτό του, να μισήσει τον εαυτό του και να αντιστρατευτεί στις εγωιστικές του επιθυμίες, να καταδιώξει αν θέλετε τον εαυτό του. Και όλος ο αγώνας εκεί γύρω από αυτό στρέφεται. Γιατί όσο κυριαρχεί το εγώ, η εγωιστική θέληση, τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσεύχεται με καθαρή καρδιά στον Θεό και να λέει γεννηθεί το θέλημά σου. Όσο δηλαδή έχει τον εαυτό του, έχει τα θελήματά του, έχει τις επιθυμίες του, τότε έχει χτίσει ένα τείχος και δεν μπορεί ο Θεός να τον βοηθήσει, θα λέγαμε, γιατί δεν αφήνει τον Θεό ο άνθρωπος αυτός, επειδή δεν ανοίγεται στο θέλημα του Θεού. Έχει το δικό του θέλημα, έχει τον εγωισμό του και φυσικά ακόμα και αν λέει γεννηθείτε το θέλημά σου στο Πάτερ ημών, στο βάθος δεν το εννοεί. Έχει δικά του θελήματα και αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει ο Θεός αυτά τα θελήματα, και αν δεν του τα εξυπηρετήσει μπορεί να θυμώσει και με τον Θεό. Αν δεν μπορέσεις να απαρνηθείς τη μεγάλη ιδέα που έχεις για τον εαυτό σου, δεν θα μπορέσεις να κατακτήσεις το αληθινό μεγαλείο. Η ίηση, αυτή η μεγάλη ιδέα που έχουμε όλοι δυστυχώς μέσα μας και πρέπει να το καταλάβουμε ότι την έχουμε,
δεν είναι αυτό που λένε μερικοί, έχω και λίγο εγωισμό, ή μάλλον λέει πρέπει να έχω εγωισμό. Είναι σίγουρο ότι έχουμε εγωισμό όλοι οι άνθρωποι, διότι όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε με αυτή την κακή κληρονομιά. Και αν δεν αρνηθούμε την ελευθερία μας, δεν θα γευτούμε την αληθινή ελευθερία, όπου μια θέληση κυριαρχεί μόνο, η θέληση του Θεού. Έτσι, αν κανείς καλλιεργήσει αυτές τις σκέψεις μέσα του, αν πει τέλος πάντων δεν είμαι και κάτι σπουδαίο, να αντιστρατευτεί σε αυτή την ιδεούλα που έχουμε όλοι μας, ότι είμαστε οι πιο έξυπνοι άνθρωποι του κόσμου και δεν υπάρχει πιο έξυπνος από εμάς, αν πει ότι είμαι ένας κοινός θνητός τέλος πάντων, είμαι κάτι ιδιαίτερο, ένας συνηθισμένος άνθρωπος, είναι και αυτό ένα πρώτο βήμα, ένα βασικό βήμα για να μπορέσει κανείς να απαλλαχθεί τελείως από την ιδέα ότι είναι κάτι. Γιατί πρέπει να το ξεπεράσουμε και αυτό, ότι είμαστε κάτι συνηθισμένο, και πρέπει να φτάσουμε σε αυτό που λένε οι Άγιοι στο γεροντικό, να μπούμε κάτω από όλους, όχι ίσοι αλλά πιο κάτω, ότι είμαστε χειρότεροι, πιο αμαρτωλοί και αν θέλετε και πιο και με λιγότερες δυνατότητες ακόμα. Έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας Πορφύριος ότι εγώ είμαι ένας κουτός άνθρωπος. Έτσι θεωρούσε τον εαυτό του κουτό, και όμως ήταν πανέξυπνος και ήταν, όπως λέει ο κόσμος, μέσα σε όλα, χωρίς να χάνει τον Θεό όμως, και ήξερε και πάρα πολλά επιστημονικά και έβαζε στη θέση του, ας πούμε, στη θέση τους, και προβλημάτιζε και γιατρούς και μηχανικούς, γιατί είχε ακριβώς και γνώσεις από την έμφυτη, ας πούμε, εξυπνάδα και από την παρατηρητικότητα, αλλά και από το ενδιαφέρον που είχε και διάβαζε, αλλά φυσικά και από την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Αν θέλεις λοιπόν πραγματικά να γίνεις μεγάλος, πρέπει να γίνεις μικρός. Αν θέλεις πραγματικά να ανέβεις, πρέπει να κατέβεις. Αν δεν αρνηθείς την ελευθερία σου, δεν θα βγεις ποτέ στην αληθινή ελευθερία. Γιατί η αληθινή ελευθερία υπάρχει εκεί που υπάρχει το Πνεύμα, ού το Πνεύμα Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα, εκεί η ελευθερία. Αλλά το Άγιο Πνεύμα υπάρχει εκεί που υπάρχει ταπείνωση, εκεί που υπάρχει ας το πούμε, απουσία του εγωισμού, της υπερηφάνειας. Εκεί όπου κυριαρχεί μόνο μία θέληση, η θέληση του Θεού. Δεν μπορείς να έχεις δικό σου θέλημα και να έχεις και το Άγιο Πνεύμα μαζί. Δεν μπορείς να λες γεννηθεί το θέλημά μου και να θέλεις και το Άγιο Πνεύμα να είναι δίπλα σου και κατά κάποιο τρόπο να σου κάνει το θέλημά σου. Πρέπει να αδειάσεις από τον εαυτό σου, και κυρίως σημαίνει αυτό να αδειάσεις από το θέλημά σου, το εγωιστικό, το φύλαυτο, το σαρκικό, και να πεις Θεέ μου, εγώ δεν θέλω τίποτα, θέλω αυτό που εσύ θέλεις. Το βαθύ μυστικό των Αγίων είναι αυτό. Μην επιθυμείς κανενός είδους εγωιστική ελευθερία και θα σου δοθεί η πραγματική ελευθερία. Το ξαναλέμε. Μην επιθυμείς κανενός είδους εγωιστική ελευθερία και θα σου δοθεί η αληθινή ελευθερία. Θα λέγαμε απλά, κάνε υπακοή, δέσμευσε την ελευθερία σου και τότε θα βγεις στην αληθινή ελευθερία. Γιατί όταν κάνεις υπακοή, ταπεινώνεσαι, και όταν ταπεινώνεσαι, τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα και ούτω Πνεύμα Κυρίου ελευθερία. Βλέπει κανείς το δρόμο δηλαδή για να είναι ανεξάρτητος. Αυτό που λέει ο πολύς ο κόσμος, τέλος πάντων, εγώ θέλω την ησυχία μου, δεν θέλω να με ενοχλεί κανείς και θέλω να νιώθω ελεύθερος. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Μόνο αν κανείς δεσμεύσει αυτή την εγωιστική ελευθερία. Αλλιώς πάντα θα νιώθει σκλάβος. Σε τι? Στον ίδιο του τον εαυτό, στον εγωισμό του, στα πάθη του.
ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει η γη. Έτσι είπε ο Θεός στον πεσμένο άνθρωπο, στον Αδάμ. Αγκάθια και τριβόλια θα βγάζει η γη και με τον ιδρώτα του προσώπου σου και με μόχθο θα δουλεύει στη γη και αυτή η γη δεν είναι μόνο το χώμα αλλά είναι και ο ίδιος ο εαυτός μας και εκεί χρειάζεται πολύ μεγαλύτερος κόπος για να καλλιεργήσεις αυτό το χωράφι του εαυτού σου, της ψυχής σου και της όλης σου ύπαρξης για να το σπείρεις μετά και να βλαστήσει και τελικά να βγει ο πλούτος, ο πνευματικός τον οποίον ποθείς. Αυτά όλα τα λέει ο Άγιος Μακάριος. Γιατί δεν μπορείς και δεν σε συμφέρει να αποκτήσεις τη σωτηρία σου και δεν σε συμφέρει μάλλον για τη σωτηρία σου να αποκτήσεις πλούτο χωρίς κόπο. Αυτό θα σε κάνει περήφανο. Θα μπορούσε δηλαδή ο Θεός να μας δώσει όλες τις αρετές σε μια στιγμή, σε μια ροπή χρόνου, όλο το καλό και όλη την αγιότητα, αλλά την ίδια στιγμή θα την χάναμε, γιατί θα γινόμαστε περήφανοι επειδή θα το αποκτούσαμε χωρίς κόπο. Είναι κατά κάποιο τρόπο όπως κάποιος ο οποίος πλουτίζει άκοπα ένα νέο παιδί, ας πούμε, κληρονομάει μια τεράστια περιουσία, το πιο πιθανό είναι να τη χάσει πολύ γρήγορα. Όταν κανείς δεν έχει κουραστεί, το ξέρετε πολύ καλά, δεν εκτιμάει και τα πράγματα στην πραγματική τους αξία. Έτσι και στα πνευματικά. Γι' αυτό μας αφήνει ο Θεός για μήνες, για χρόνια να παλεύουμε με τα πάθη μας, με τις αδυναμίες μας, για να ταπεινωθούμε πραγματικά και να πούμε ότι εγώ δεν μπορώ, Θεέ μου, τίποτα να κάνω. Πλέον απελπίστηκα, δεν στηρίζομαι στις δυνάμεις μου, ούτε στον αγώνα μου. Εσύ αν θέλεις, δώστε μου. Όποτε θέλεις και όπως θέλεις και αν θέλεις. Και τότε έρχεται ο Θεός πραγματικά και μας τα δίνει. Γιατί τότε μπορούμε να τα βαστάξουμε. Τότε μπορούμε να τα κρατήσουμε χωρίς να ζημιωθούμε και τότε θα μας ωφελήσουν για τη σωτηρία μας. Γιατί έλεγε, λέει κάπου πολύ ωραίο ο πατήρ Πορφύριος, δεν έχει σημασία, λέει, τόσο οι αρετές που θα αποκτήσουμε όσο η αγαπώσα καρδία που πρέπει να έχουμε για τον Κύριο. Και αγαπώσα καρδία τι σημαίνει? Σημαίνει καρδία καθαρή η οποία έχει αποβάλει το θέλημά της και έχει ταυτιστεί το θέλημά της με το θέλημα του Θεού. Γιατί τι είπε ο Χριστός? Ποιος με αγαπάει? Αυτός που κάνει το θέλημά μου, που κάνει τις εντολές μου. Όχι που κάνει το δικό του θέλημα και υπακούει στις εντολές του κακού εαυτού του ή του διαβόλου ή του κόσμου. Αυτός δεν με αγαπάει. Μπορεί να έχει και αρετές αυτός. Έτσι, μπορεί να έχει και ασκητικότητα όπως έχουν οι Γιόγκοι, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, και ευγένεια όπως έχουν οι Ευρωπαίοι, αλλά αυτός δεν σώζεται. Σώζεται αυτός που αγαπάει. Δηλαδή αυτός που προσπαθεί να κόβει το θέλημά του, να ευθυγραμμίζει τη ζωή του με τις εντολές του Θεού και να μετανοεί. Πώς μπορεί κανείς να καταπολεμά τον εαυτό του? Είναι το πιο δύσκολο πράγμα και είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Πώς μπορεί λοιπόν? Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Πόλεμος εναντίον του εαυτού σου σημαίνει να απαρνιέσαι τόσο τις μικρές όσο και τις μεγάλες σου εμπαθείς επιθυμίες. Όλοι μας ξέρουμε, μας πληροφορεί η συνείδηση τι σημαίνει εμπαθείς επιθυμίες, τι σημαίνει πάθος, τι σημαίνει αρρώστια πνευματική, τι σημαίνει προσκόλληση στη σάρκα και στον εαυτό μας, στην αγάπη για την ανάπαυση που έχουμε, για την ξεκούραση,
στην τάση που έχουμε να σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας και καθόλου τους άλλους, όλα αυτά πρέπει να τα αρνηθούμε. Να βγούμε από τον εαυτό μας, να σκεφτούμε τον άλλον, να σκεφτούμε το συμφέρον του άλλου, να το βάλουμε πρώτα το συμφέρον του άλλου και μετά το δικό μας, και να απαρνηθούμε τη δική μας εγωιστική, έτσι, και φύλαυτη διάθεση. Οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν να αρχίζουμε από τα μικροπράγματα. Μην περιμένεις να κάνεις τίποτα εντυπωσιακά και μεγάλα πράγματα για να πολεμήσεις τον εαυτό σου. Ξεκίνα από τα πολύ μικρά. Γιατί λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, πώς θα μπορέσεις να σβήσεις μια μεγάλη φωτιά προτού μάθεις να σβήνεις μια μικρή. Αφήνω που και οι μεγάλες φωτίες δεν σβήνουν μόνο μιας. Σιγά σιγά αγωνίζεσαι και σβήνεις τις αιστείες, τις μικρότερες, και σιγά σιγά πας και στην κύρια αιστεία. Έτσι και με τα πάθη μας. Ξεκινάς από τα μικρά, από τα καθημερινά, από αυτά που σου έρχονται και πιο εύκολα ενδεχομένως, και σιγά σιγά σβήνεις και τη μεγάλη φωτιά που έχει ανάψει μέσα σου, τον παθόν. Θέλεις να απελευθερωθείς από ένα μεγάλο πάθος. Νίκα τις μικρές επιθυμίες, λένε οι πατέρες. Μην τις παραθεωρείς τις μικρές, γιατί λέμε αυτό είναι μικρό, άστο, δεν πειράζει. Όμως αυτή είναι η μεγαλύτερη, θα λέγαμε, ανοησία μας. Αν δεν κόψεις τα μικρά, ποτέ δεν θα φτάσεις να κόψεις και τα μεγάλα. Λέει, ας πούμε, ο λογισμός, για κοίτα τώρα εκεί πέρα. Χωρίς λόγο. Γιατί να κοιτάξω? Θα πεις, και τι πειράζει να κοιτάξω? Και όμως πειράζει, γιατί με το να κοιτάξει εκεί μπορεί να πέσει σε έναν πειρασμό. Ή σου λέει ο άλλος λογισμός, για να ακούσω τι λένε τώρα αυτοί στην παρέα. Γιατί να ακούσεις, υπάρχει λόγος. Ή σου λέει ενδεχομένως τι μπορεί να λένε και για σένα. Οπότε αρχίζεις και να υποψιάζεις, ίσως και να αρχίσεις να κατακρίνεις κλπ. Κλπ. Και γίνεσαι μέσα σου πολύ χάλια, αναστατώνεσαι με το τίποτα. Ενώ κανείς αν πει, θα προσέξω τις αισθήσεις μου, δεν θα κοιτάξω εφόσον δεν υπάρχει λόγος, δεν θα μιλήσω εφόσον δεν υπάρχει λόγος. Τι κοστίζει? Είναι δύσκολο πράγμα να πεις δεν θα μιλήσω, θα σιωπήσω? Πολύ εύκολο είναι. Ξεκινάς από αυτό και σιγά σιγά προχωράς και σε άλλα, πιο βαριά, πιο μεγάλα. Πώς θα κόψεις τον θυμό όταν δεν έχεις μάθει να σιωπάς στην ώρα της ησυχίας? Αν δεν έχεις μάθει να σιωπάς στην ώρα της ησυχίας, πώς θα μάθεις να σιωπάς την ώρα του πειρασμού και της ταραχής, που θα σου έρχεται να μιλήσεις και ενδεχομένως να πεις και άσχημες λέξεις κλπ? Νίκα λοιπόν τις μικρές επιθυμίες. Μην νομίζεις πως το ένα είναι δυνατό να χωριστεί από το άλλο. Οι επιθυμίες και τα πάθη είναι δεμένα το ένα με το άλλο σαν τους κρίκους μιας αλυσίδας. Αν κόψεις τις μικρές, σιγά σιγά θα φτάσεις να κόψεις και τις μεγάλες και τις πολύ άρρωστες. Λέει κανείς, ας πούμε, αυτό είναι αδυναμία μου. Ναι, αλλά είναι κάτι μικρό. Θυμάμαι εδώ χαρακτηριστικά του πατέρα Πορφύριο, που κάποτε του είπε ο λογισμός για τον καφέ. Ενώ έπινε καφέ, άκουσε έναν εργάτη που έλεγε σε έναν άλλο, λέει, τι έπαθε σήμερα και είσαι ενευριασμένος, δεν ήπιες καφέ? Και από αυτό κατάλαβε ο πατέρ Πορφύριος ότι ο καφές είναι κάτι που δημιουργεί εξάρτηση. Και σου λέει, και εγώ θα πάθω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τον κόβω. Μόνο με αυτό το λογισμό. Βλέπετε οι Άγιοι πόσο προσεκτικοί ήτανε για να μην έχουν δέσιμο με τίποτα. Οι επιθυμίες και τα πάθη είναι δεμένα το ένα με το άλλο, όπως και αντίθετα και οι αρετές, και αντίστοιχα μάλλον. Αν κανείς προσπαθήσει από τα μικρά, σιγά σιγά φτάνει και στα μεγάλα. Επομένως, δεν θα σου αποδώσει πολύ κέρδος μεγάλα πράγματα το να προσβάλλεις μόνο τα μεγάλα ελαττώματα και τις κακές συνήθειές σου, που δύσκολα υποτάσσονται, χωρίς να καταπολεμάς συγχρόνως και τις μικρές αθώες, εντός εισαγωγικών, αδυναμίες σου.
παραδείγματος χάρη, τη λιχουδιά για τα γλυκίσματα. Πόσο εύκολα παρασυρώμαστε, λες και τι πειράζει τώρα να φάω και αυτό. Μα αφού δεν πεινάς, αφού δεν υπάρχει λόγος, γιατί να το φας. Δεν είναι μια ήττα, ας πούμε, στη λεμαργία. Τυφλίαρη διάθεση. Να κάνουμε λίγο, πώς το λένε, κουσκούς, έτσι, ναι. Για ποιο λόγο. Δεν είναι παράβαση της εντολής του Θεού που λέει ότι θα δώσεις λόγο για κάθε αργό λόγο. Δεν είναι αργός λόγος αυτό. Γιατί λοιπόν να παίζεις την αργολογία, από την οποία αργολογία ξεκινάνε όλες οι παρεξηγήσεις. Από το τίποτα χωριζόμαστε μέσα στο σπίτι, με τα γείτονες, με τις συγγενείς, από τέτοιες αργολογίες. Αφήνω που κανείς μετά χάνει και την προσευχή όταν αργολογεί. Δεν μπορείς μετά να λες την ευχή, να συμμαζεύεις το νου σου. Την περιέργειά σου, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να δω, να ακούσω πράγματα που δεν με αφορούν. Τη βιασύνη σου, γιατί βιάζεσαι. Και αυτό αδυναμία είναι. Ενώ αν πεις ταπεινά, Θεέ μου, εσύ τακτοποίησέ τα όλα, θα δεις που όλα τακτοποιούνται πολύ καλά. Όταν μπαίνεις μέσα στον Θεό και ο Θεός είναι μέσα σου, δεν υπάρχει λόγος μετά να βιάζεσαι. Αν θα πεις είναι κακό, είναι κακό. Γιατί στηρίζεις τον εαυτό σου και λες αν δεν βιαστώ τώρα, τι μπορεί να μου κάνει και ο Θεός. Και όμως ο Θεός τα κάνει. Και πολύ καλύτερα. Λέει μια ωραία ιστορία στο γεροντικό για κάποιον ναβά που πήγε να περάσει το ποτάμι με το πορθμίο και το πορθμίο είχε χαλάσει. Και ο γέροντας με πολλή υπομονή κάτσε εκεί στην όχθη και άρχισε να κάνει ένα εργόχειρο να πλέκει, ας πούμε, για να μην μένει αργός. Και εν τω μεταξύ ήρθε ένα έκτακτο πορθμίο που δεν ήταν προγραμματισμένο και οι άλλοι πατέρες, ας πούμε, μπήκανε, σου λέει ευκαιρία είναι να περάσουμε απέναντι. Εκείνος δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Και του λένε οι άλλοι γεροντάδες, γιατί γεροντάδες δεν έρχεσαι και εσύ μαζί μας. Λέει, γιατί εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα με τα σπουδής, με βιασύνη. Θα περιμένω το πορθμίο της γραμμής, όταν το επισκευάσουνε, να περάσω. Δεν ήθελε να υποκύψεις αυτό το μικρό πάθος της βιασύνης. Γιατί σου λέει, τι θα κερδίσω να περάσω μια ώρα γρηγορότερα. Για να βάλει ο Θεός αυτό το εμπόδιο σημαίνει ότι έτσι πρέπει να είναι. Και είτε είμαι εδώ είτε είμαι στην απέναντι όχθη, το Θεό τον έχω, εφόσον προσεύχομαι. Επομένως, τι έχω να χάσω αν μείνω. Ίσως θα κερδίσω μαθαίνοντας υπομονή. Στο τέλος τέλος, όλες μας οι επιθυμίες, μικρές και μεγάλες, χτίζονται στο ίδιο θεμέλιο. Ποιο είναι το θεμέλιο? Η αχαλήνωτη συνήθεια να ικανοποιούμε μόνο το εγωιστικό μας θέλημα. Έχουμε συνηθίσει, χωρίς να βάζουμε χαλινάρι, στο να σκεφτόμαστε πάντα τον εαυτό μας και το τι θέλουμε κάθε στιγμή, τι ζητάει τώρα το σώμα μας, φαγητό, γλυκό, νερό, ξεκούραση. Αυτό ρυθμίζει τα πάντα, το εγώ μας δηλαδή, η εγωιστική μας διάθεση. Και πάνω σε αυτό χτίζονται και όλες οι επιθυμίες. Α, τώρα να είχα, ας πούμε, κάτι για να ξεκουραστώ. Και αν δεν το έχεις, μπορεί και να νευριάσεις και να θυμώσεις και να τα βάλεις και με τους άλλους, οι οποίοι σε εμποδίζουν στο να ικανοποιήσεις αυτή την εγωιστική σου επιθυμία εκείνη τη στιγμή. Αν κανείς λοιπόν δεν αντιστρατευτεί σε όλα αυτά, δεν μπορεί να προχωρήσει στον Θεό. Γιατί για να βρεις τον Θεό πρέπει να βγεις από τον εαυτό σου. Πρέπει να αδειάσεις από την αγάπη την άρρωστη στον εαυτό σου και μάλιστα στο σώμα σου. Έτσι ορίζουν οι πατέρες τη φιλαστεία, σαν την άλογη αγάπη στο σώμα μας. Αν δεν αδειάσεις λοιπόν την ψυχή σου από αυτή την αγάπη που έχεις στον εαυτό σου, δεν υπάρχει χώρος για να αγαπήσεις κανέναν. Ούτε τους άλλους, ούτε τον Θεό.
Γι' αυτό ο εγωκεντρικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της μοναξιάς. Έτσι, ο απομονωμένος. Ο άνθρωπος σήμερα βιώνει πάρα πολύ έντονα αυτό το συνέστημα της μοναξιάς. Γιατί ακριβώς έχει κλειστεί στον εαυτό του. Αγαπάει μόνο τον εαυτό του και λέει κανένας δεν ενδιαφέρεται για μένα, όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους, εσύ τι κάνεις. Λοιπόν, και μετά παθαίνει κατάθλιψη, πάει αυτοκτονή και έχουμε πολλά τέτοια τραγικά πράγματα. Ενώ αρνιόταν τον εαυτό του και τα εγωστικά του θελήματα και τις επιθυμίες, ποτέ δεν θα νιώθε μόνος. Αλίμονο αν είσαι και λες ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και νιώθεις μόνος. Σημαίνει ότι δεν είσαι άνθρωπος του Θεού. Γιατί ο χριστιανός έχει μέσα του για τον Θεό και όλους τους ανθρώπους, όλη την Εκκλησία. Νοιάζεται για όλη την Εκκλησία. Ο πόθος του είναι να σωθούν όλοι και τελευταίος να σωθεί και αυτός. Η θέλησή μας είναι διεφθαρμένη. Δηλαδή δεν θέλουμε τα σωστά πράγματα. Δηλαδή τα θελήματά μας, οι επιθυμίες μας είναι άρρωστες, είναι λανθασμένες. Λένε πολλοί πως θα μάθουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Ας πω μια συνταγή, είναι πολύ εύκολο. Συνήθως είναι το αντίθετο από αυτό που θέλουμε εμείς. Αν ψάξεις μέσα σου θα βρεις τι θέλεις. Το λέει η καρδιά μας, τι θέλουμε. Λοιπόν το αντίθετο συνήθως είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί ακριβώς η θέλησή μας είναι άρρωστη. Κινείται δηλαδή αντίθετα από αυτό που θέλει ο Θεός. Μετά το προπατορικό αμάρτημα, η θέλησή μας κατευθύνεται αποκλειστικά σε ό,τι εγωιστικό. Βλέπετε ο Αδάμ τι έπαθε. Βίωσε μια σύγκρουση μέσα του. Τώρα τι να κάνω, να ταπεινωθώ, να ζητήσω συγγνώμη από τον Θεό ή να χάσω τον Παράδεισο. Και προτίμησε να χάσει τον Παράδεισο, να βγει από τον Παράδεισο παρά να βγει από το εγωιστικό του θέλημα και να ταπεινωθεί στον Θεό, να πει μια συγγνώμη. Δεν είπε συγγνώμη. Βλέπετε. Και δυστυχώς αυτό το κάνουμε και εμείς. Υποκύπτουμε στα εγωιστικά μας θελήματα, ενώ το βλέπεις ότι είναι λάθος αυτό που κάνεις. Κι όμως δεν θέλεις να βγεις από τον εαυτό σου. Ενώ το βλέπεις ότι πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη από την πεθερά σου, ας πούμε. Και δεν το κάνεις. Έτσι, γιατί η θέλησή σου είναι άρρωστη. Υποκύπτεις το εγωιστικό σου θέλημα. Και λες γιατί. Όλο εγώ θα ταπεινώνουμε. Ενώ αν το έκανες δεν θα έχανες τον Παράδεισο. Και ακούς πολλές φορές το θέλω αυτό για τον εαυτό μου. Το θέλω αυτό για μένα. Το θέλω, σου λέει το παιδί. Αφού το θέλω πρέπει να το δώσεις. Έτσι πάει η λογική. Αλλά βλέπετε πόσο άρρωστη είναι η θέλησή μας. Μα ρωτάς αν αυτό που θέλεις το θέλει και ο Θεός. Σε νοιάζει καταρχάς. Σου λέω τι με νοιάζει εμένα, τι μου λες τώρα. Εγώ το θέλω. Και μάλιστα εδώ και τώρα. Και αν δεν μου το δώσεις δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτός είναι ο εγωιστής. Και αυτή είναι η αρρώστια της βούλησης. Αυτή είναι η αρρώστια μας. Και από εκεί ξεκινάνε μετά οι αμαρτίες μας όλες και η αλλοτρίωσή μας από τον Θεό. Η θέλησή μας λοιπόν κατευθύνεται αποκλειστικά σε ό,τι εγωιστικό, σε ό,τι μας φυλακίζει στον εαυτό μας τελικά. Γιατί κάθε θέλημα είναι και μία αλυσίδα, ας πούμε, περισσότερη στη φυλακή μας, στον εαυτό μας. Γι' αυτό και ο αγώνας μας έχει στόχο αυτή τη διεφθαρμένη θέληση. Να μπορέσεις να καταστήσεις αυτή τη διεφθαρμένη θέληση υγιή. Να αρχίσεις δηλαδή να θέλεις τα σωστά πράγματα, αντί τα λάθος. Να θέλεις δηλαδή αυτά που σε ελευθερώνουν από τον εαυτό σου, όχι αυτά που σε φυλακίζουν στον εαυτό σου. Να θέλεις να νικάς το εγώ σου και να ανοίγεσαι στο εσύ, στον άλλον και στον άλλον με κεφαλαίο που είναι ο Θεός. Και πώς θα γίνει αυτό θα μου πείτε. Είναι πολύ απλό. Όταν προσπαθείς
κάτι τι που θέλεις να δεις αν το θέλει και ο Θεός. Και αν δεν το θέλει, να το κόβεις. Και να κατευθύνεις τη θέλησή σου στο αντίθετο, σε αυτό που θέλει ο Θεός. Και αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχίζεται ακούραστα, χωρίς διακοπή. Θέλεις, παραδείγματος χάρη, να ρωτήσεις για κάτι όχι άξιο λόγο. Κάτι που και να μην το μάθεις δεν έχει σημασία. Μη ρωτάς. Επιθυμείς να πιεις 2 φιτζάνια καφέ. Πιες 1. Θέλεις να κάνεις μια επίσκεψη που η αιτία της έχει μια διάθεση κουτσομπολιού. Μην το κάνεις. Έτσι, πολύ απλά, καθημερινά πράγματα, τα οποία όμως μας εκπαιδεύουν στο να θεραπεύουμε τη θέλησή μας. Μας βοηθάνε, είναι φάρμακα στο να διορθωθεί αυτή η διεφθαρμένη θέλησή μας. Αυτό σημαίνει, σε τελευταία ανάλυση, να κηρύξεις διωγμό εναντίον του ίδιου του εαυτού σου. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, πάντοτε επιβάλλεις σιωπή στην κραυγαλαία σου κακή θέληση. Ίσως όμως σου δημιουργείται μια απορία. Είναι τόσο απαραίτητο αυτό? Και γιατί να το κάνω επιτέλους? Γιατί να πολεμήσω τον εαυτό? Οι Άγιοι Πατέρες απαντούν με μια ερώτηση. Νομίζεις πως μπορείς πραγματικά να γεμίσεις ένα δοχείο με καθαρό νερό προτού αδειάσεις το ακάθαρτο νερό που ήδη έχει? Όσο και να βάζεις καθαρό νερό, αν δεν αδειάσεις το βρώμικο, πάντα βρώμικο θα είναι το νερό, όσο και αν προσθέτεις καθαρό. Ή μπορείς να υποδεχθείς έναν πολύ αγαπητό σου φιλοξενούμενο σε ένα δωμάτιο που είναι γεμάτο με σκουπίδια και παλιοπράγματα? Όχι φυσικά. Όποιος ελπίζει ότι θα μπορέσει να δει τον Κύριο, αγνίζει εαυτόν, τον κάνει αγνό τον εαυτό του, καθώς εκείνος αγνός εστί. Όπως εκείνος ο Θεός δηλαδή είναι αγνός, έτσι και εκείνος που θέλει να δει τον Θεό πρέπει να γίνει αγνός, να αγνίζει τον εαυτό του, να καθαρίζει τον εαυτό του. Είναι απαραίτητο λοιπόν. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις τον Θεό όντας βρώμικος. Είναι αδύνατο νους ακάθαρτος να ενωθεί με τον Θεό. Γιατί κυρίως ο άνθρωπος είναι ο νους μας, έτσι, το κέντρο της ύπαρξής μας. Δεν μπορείς, αν δεν αδειάσεις από τα βρώμικα θελήματά σου και δεν υιοθετήσεις το θέλημα του Θεού, να προσεγγίσεις τον Θεό, να γεμίσεις με τον Θεό που είναι το πεντακάθαρο νερό, αν δεν βγάλεις το θολό νερό που έχεις μέσα σου. Δεν μπορείς να γίνεις αγνός δηλαδή, αν πρώτα δεν κάνεις αυτή την κένωση, αυτό το άδειασμα, αυτή την κάθαρση, όπως το λένε οι πατέρες. Ας καθαρίσουμε λοιπόν τις καρδιές μας. Ας πετάξουμε όλα τα παλιοπράγματα που είναι στιβαγμένα μέσα της. Ας σκουπίσουμε το λερωμένο πάτωμα. Ας καθαρίσουμε τα παράθυρα και ας τα ανοίξουμε για να μπει φως και καθαρός αέρας στο δωμάτιο που ετοιμάζουμε το κατάλημα του Κυρίου μας. Γιατί πρέπει να το ξέρουμε ότι μέσα στην καρδιά μας μένει ο Κύριος και εκεί μέσα τον συναντάμε. Και εμείς οι ίδιοι ας ντυθούμε με καθαρά ρούχα για να μην μας μολύνει πια η μούχλα του παλαιού ανθρώπου και δούμε τον εαυτό μας εκβαλόμενον έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Μακάρι όλα αυτά να γίνουν ο κόπος της κάθε στιγμής, της κάθε ώρας της ζωής μας. Γιατί καταλάβαμε νομίζω από όλα αυτά μέχρι τώρα ότι κάθε στιγμή ή κερδίζουμε ή χάνουμε. Κάθε στιγμή λέμε ναι ή όχι στην άρρωστη θέλησή μας. Κάθε στιγμή λέμε ναι ή όχι στον εγωισμό μας. Και πρέπει κάθε στιγμή να λέμε όχι, αν θέλουμε να βρούμε τον Θεό, να προχωρήσουμε.
Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιούμε ό,τι ο ίδιος ο Κύριος μας προσκαλεί με το στόμα του Αγίου Ιακώβου να κάνουμε. Αγνίσατε καρδίας. Αγνίζω, καθαρίζω, κάνω αγνή την καρδιά μου. Και ο Απόστολος Παύλος πάλι μας λέει, καθαρίσομενε αυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Δεν μπορείς δηλαδή να αφήσεις κάποια, ενδεχομένως σου φαίνονται σε ένα μικρά αμαρτήματα ή πάθη, και να έχεις την ιδέα ότι θα έρθει ο Θεός. Όχι, δεν γίνεται. Μα λες, μια μικρή αμαρτήβολα είναι αυτή. Δεν είναι μικρές και μεγάλες. Και οι μικρές και οι μεγάλες είναι εμπόδιο στο να ενωθείς με τον Θεό. Έσουθεν, λέει ο Κύριος, εκ της καρδίας των ανθρώπων οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται. Μοιχείες, πορνίες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέργεια, οφθαλμός πονηρός, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσουθεν εκπορεύεται και κινεί, με όμικρο γιώτα και τα δύο, τον άνθρωπο. Κινεί θα πει μολύνει. Όλα αυτά μολύνουν τον άνθρωπο. Έτσι βλέπετε, επομένως, δεν είναι θέμα εξωτερικής καθαρότητας. Σήμερα οι άνθρωποι καθαριζόμαστε πολύ. Έτσι πλένουμε το σώμα μας και λοιπά, τα ρούχα μας, θέλουμε να είμαστε καθαροί. Αλλά μέσα μας καθαριζόμαστε, θα λέγαμε, στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον. Την καρδιά μας, η οποία όταν είναι βρώμικη, αυτή είναι που μολύνει τον άνθρωπο. Έχουμε φροντίσει να την ελευθερώσουμε από τη βρωμιά της. Γιατί από εκεί ξεκινάει το κακό. Η ρίζα του κακού είναι μέσα στην βρώμικη καρδιά. Είναι μέσα στα άρρωστα θελήματα που έχουμε. Είναι μέσα στη φιλαυτία και στον εγωισμό, από τον οποίο ξεκινάνε όλοι αυτοί οι κακοί λογισμοί. Μοιχείες, πορνίες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, περηφάνεια, φροσύνη. Και όλα αυτά συνοψίζονται στα τρία μεγάλα πάθη: φιλαργυρία, φιλιδονία και φιλοδοξία. Γι' αυτό πάλι είπε ο Κύριος στον Φαρισαίο, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννητε και το εκτός αυτών καθαρό. Το μέσα σας να καθαρίσετε πρώτα, οπότε μετά θα γίνει καθαρός ο όλος άνθρωπος. Αυτό δηλαδή μας λέει πάρα πολλά πράγματα. Μας λέει ότι δεν είναι στόχος μας να διορθώσουμε κάποιες εξωτερικές συμπεριφορές, κάποια ελαττώματα, κάποιες, ας πούμε, κακές πράξεις που λέμε καμιά φορά και στα παιδιά. Αλλά το θέμα είναι να θεραπευτεί η ρίζα του κακού, να θεραπευτεί η καρδιά του ανθρώπου. Πείστε τα καλύτερα, γιατί θα μας ταλαιπωρήσουν αυτά. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνουν οι ησυχαστές, οι Άγιοι, που λέγανε να μπαίνει στην καρδιά σου. Καταρχάς πρέπει να βρεις την καρδιά σου, και να μπεις εκεί μέσα, και όταν θα μπεις εκεί θα δεις, λέει, πόσα άγρια θηρία έχεις, πόσα πάθη, τι ζήλιες, τι φθόνους, τι κακίες, τι υπερηφάνεια, τι εγωισμό, τι κατάκριση, τι άλλα σαρκικά πάθη, τι, ας πούμε, καινοδοξίες και όλα αυτά. Να μπεις εκεί μέσα, μην τρομάξεις, δεν θα στα δείξει αμέσως ο Θεός όλα, θα στα δείξει σιγά σιγά, αλλά αυτά που θα βλέπεις τουλάχιστον να τα βγάζεις σιγά σιγά με τον αγώνα σου, και όλο και θα καθαρίζεις και θα καθαρίζεις, και έτσι θα φτάσεις να έχεις αυτό που θέλεις, δηλαδή την ειρήνη, την ανάπαυση. Γιατί όταν καθαριστείς από αυτά τα εγωιστικά, όταν πάψεις να αγαπάς τον εαυτό σου, όταν πάψεις να έχεις την ιδέα ότι είσαι κάτι, όταν πάψεις να είσαι περήφανος, τότε θα είσαι ταπεινός. Και όταν είσαι ταπεινός, τι είπε ο Κύριος, μάθετε απ' εμέ ότι πράωσι μη και ταπεινός την καρδία και βρίσετε ανάπαυση. Τότε θα βρεις ανάπαυση. Βλέπετε, ο κόσμος σήμερα ψάχνει την ανάπαυση, την ξεκούραση.
την απόδραση, λέει. Να κάνουμε απόδραση, λέει, τώρα στα νησιά, και για ποιο λόγο, από πού να αποδράσεις δηλαδή? Είσαι φυλακισμένος σε κανένα κελί? Ναι, όντως είσαι φυλακισμένος. Είσαι φυλακισμένος στον εαυτό σου. Αλλά και στα νησιά να αποδράσεις, πάλι φυλακισμένος θα είσαι και εκεί. Αν δεν αποδράσεις από αυτό το κελί που είναι η βρώμικη καρδιά, αν δεν βγάλεις δηλαδή τη βρωμιά από την καρδιά σου, δεν πρόκειται πουθενά να αναπαυτείς. Οπουδήποτε και αν πας, και όσα ταξίδια και αν κάνεις, και ό,τι άλλο και αν αποκτήσεις, αν δεν καθαρίσεις την καρδιά σου, αν δεν βρεις την πραότητα και την ταπείνωση που είπε ο Χριστός μας να τη μάθετε από μένα, δεν θα βρεις ανάπαυση. Ακολουθώντας την προτροπή αυτή του Κυρίου και αρχίζοντας από το εσωτερικό μας, ας θυμόμαστε πως δεν καθαρίζουμε την καρδιά μας για μας τους ίδιους. Προσέξτε, και όλα αυτά που κάνουμε, τον αγώνα το πνευματικό που κάνουμε, δεν το κάνουμε για τον εαυτό μας. Γιατί αν το κάνεις για τον εαυτό σου, πάλι στον εγωισμό σου δουλεύεις. Με άλλο τρόπο βέβαια. Το κίνητρο πρέπει να είναι πάλι ο Θεός. Από αγάπη στο Θεό να το κάνεις. Και αν θέλεις και από αγάπη στους άλλους. Γιατί όταν καθαριστείς και όταν έρθει ο Θεός να κατοικήσει μέσα σου, όταν ας πούμε συνδιαλλαγείς με τον Δεσπότη, με τον Κύριό σου, τότε μετά η δύναμή σου, η προσευχή σου θα έχει δύναμη. Και θα παρακαλέσεις για τον αδελφό σου και ο Δεσπότης θα σε ακούσει, ο Κύριός σου. Και γίνεσαι μια ευλογία μετά για όλο τον κόσμο. Και προσεύχεσαι για τους άλλους και η προσευχή σου εισακούεται. Και είσαι μια ευλογία για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν καθαριζόμαστε. Και αν θέλετε, το πιο σπουδαίο έργο που έχει να κάνει ο άνθρωπος, αυτό είναι. Θέλεις να κάνεις μεγάλα πράγματα στη ζωή σου. Το μεγαλύτερο που έχεις να κάνεις και μπορείς να το κάνεις είναι να καθαρίσεις την καρδιά σου. Για να έχεις αυτή τη συμφιλίωση με τον Θεό. Και τότε αν έχεις φίλο τον Θεό, παίρνεις και τους φίλους σου, τους ανθρώπους, και τους πας μπροστά στον Θεό και παρακαλάς και για αυτούς, και ο Θεός ευλογεί και αυτούς για χάρη σου. Αυτό είναι η Άγιοι. Γι' αυτό παρακαλάμε τους Αγίους μας. Δεν καθαρίζουμε την καρδιά μας για μας τους ίδιους. Δεν στολίζουμε και δεν περιποιούμαστε το δωμάτιο για τη δική μας απόλαυση, αλλά για να μπορέσει να το χαρεί ο φιλοξενούμενος, ο Χριστός. Κάθε μας σκέψη γυρίζει στο φιλοξενούμενο, και όταν αυτός έρθει, αποσυρώμαστε για να ησυχάσει. Και φυσικά δεν περιμένουμε για αυτή τη φιλοξενία πληρωμή. Έτσι, αυτό είναι το καθήκον μας, αν θέλετε. Γι' αυτό είμαστε πλασμένοι. Για να γίνουμε καθηκόνα και καθομοίως του Θεού. Πώς θα γίνεις όμοιος με τον Θεό? Μόνο όταν έρθει ο Θεός μέσα σου. Και εκείνος σε μορφώσει, σε διαμορφώσει δηλαδή, σύμφωνα με τον εαυτό του. Υπάρχουν, λέει ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν οι σαρκικοί άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να ζουν μόνο και μόνο για να ικανοποιούν τον εαυτό τους, έστω και αν χρειαστεί να βλάψουν άλλους ανθρώπους. Δεν τους νοιάζει. Είναι αυτοί που λέμε πατάνε επιπτωμάτων. Είναι οι σαρκικοί άνθρωποι. Μόνο για την πάρτι μου, σου λέει, εγώ νοιάζομαι. Έτσι δεν με ενδιαφέρει κανένας. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Ζούνε μόνο για τον εαυτό τους. Η δεύτερη είναι οι ψυχικοί άνθρωποι. Αυτοί θέλουν να ζουν για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Και για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Δεν αφήνουν και το δικό τους, αλλά σκέφτονται λίγο και τους άλλους. Και η τρίτη κατηγορία είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, που θέλουν να αρέσουν μόνο στον Θεό, έστω και αν αυτό αποβαίνει σε βάρος τους, έστω και αν κοσμικά δηλαδή ζημιώνονται. Δεν τους νοιάζει, προκειμένου να μην λυπήσουν τον Θεό, προκειμένου να ευαρεστήσουν στον Θεό. Και μπορεί να είναι οι απεριμένοι, οι καταδιωγμένοι, οι παραμελημένοι, οι παραπεταμένοι,
τα περικαθάρματα του κόσμου, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εμείς λέει γεννήκαμε όπως τα περικαθάρματα του κόσμου. Δηλαδή, και έλεγε ένας απλός άνθρωπος, λέει σήμερα, λέει, μας είπε ο Απόστολος ότι είμαστε όλοι καθάρματα. Λοιπόν, έτσι το κατάλαβε. Αλλά εννοεί εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι μπορείς να γίνεις για χάρη του Χριστού και αυτό που λέμε σήμερα περιθωριακός. Ας είσαι και περιθωριακός. Ας είσαι και απόβλητο για την κοινωνία. Δεν σε νοιάζει. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι, ξέρετε, που έχουμε στην Εκκλησία μας, είναι οι διαχριστών σαλί, μαζί με τους Άγιους Μάρτυρες, οι οποίοι επίτηδες κάνανε τον τρελό. Οι διαχριστών σαλί, οι οποίοι επίτηδες κάνανε τον τρελό και για να τους περιφρονούν οι άνθρωποι, για να μην έχουν καθόλου δόξα από τους ανθρώπους και για να έχουν, ας πούμε, αυτή την άκρα ταπείνωση. Και ο Θεός βέβαια τους γέμιζε με χαρίσματα. Και έχουμε τον Άγιο Ανδρέα, ας πούμε, τον διαχριστών σαλό, που δεν βρέθηκε το σώμα του. Δηλαδή τον πήρε ο Θεός στον ουρανό με το σώμα του, όπως πήρε και την Παναγία, που είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Και όμως στην Κωνσταντινούπολη τον είχανε του Κλώτσου και του Βάτσου, θα λέγαμε εκεί πέρα. Η πρώτη κατηγορία, οι σαρκικοί άνθρωποι, βρίσκεται χαμηλότερα από αυτό που λέμε ανθρώπινη φύση. Δηλαδή δεν είναι καν άνθρωποι. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι κάτω από τον φυσικό άνθρωπο. Η δεύτερη κατηγορία αποτελεί τους συνηθισμένους ανθρώπους. Και τον εαυτό τους και τους άλλους. Ζω και για μένα, αλλά ζω και για τον άλλο. Φροντίζω, ας πούμε, για τον εαυτό μου, για την οικογένειά μου, και για κανένα φτωχό, ας πούμε, νοιάζομαι και λίγο παρά έξω. Και η τρίτη κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι ζουν υπέρ φύση. Οι πνευματικοί άνθρωποι. Η δεύτερη, είπαμε, είναι η ψυχική. Οι συνηθισμένοι, οι πιο πολλοί άνθρωποι, είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτή, γιατί ο ψυχικός, όπως και ο σαρκικός, δεν σώζεται. Ο πνευματικός σώζεται. Αυτοί λοιπόν είναι που ζουν υπέρ φύση, δηλαδή ζουν όχι για τον εαυτό τους, μόνο για τον Θεό και για τον συνάνθρωπο. Εκεί πρέπει να φτάσουν. Η ζωή αυτή που ζουνε, αυτή είναι η εν Χριστώ ζωή. Αν δεν ζεις εν Χριστώ, πώς θα σωθείς? Μας λέει ο Κύριος, μείνατε εν εμή, μείνετε μέσα μου και εγώ θα μείνω μέσα σας και τότε θα σας ομολογήσω στον Πατέρα ότι είστε δικοί μου. Αν δεν είσαι μέσα του, πώς θα σε ομολογήσει? Ο πνευματικός άνθρωπος σκέφτεται πνευματικά. Προσδοκία του είναι να μπορέσει να απολαύσει τη χαρά εκείνη που νιώθουν οι άγγελοι του Θεού επί ενή αμαρτωλό μετανοούνται. Και ο αμαρτωλός αυτός να μην είναι άλλος παρά αυτός ο ίδιος. Δηλαδή είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο ταπεινός. Δεν έχει την ιδέα ότι είναι Άγιος. Οι Άγιοι τρέμανε με την ιδέα καν να σκεφτούν ότι είναι Άγιοι. Παρόλο που βλέπανε ότι ο Θεός μένει μέσα τους, ότι ο Θεός ενεργεί μέσα από αυτούς, όμως λέγανε να μου δώσει ο Θεός μετάνοια, να μας δίνει καλή μετάνοια. Και ο πατήρ Παΐσιος έλεγε, μη ζητάτε, λέει, χαρίσματα και φώτα να δείτε, να ζητάτε μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Και η προσδοκία του και η χαρά του και ο πόθος του είναι τι? Να δώσει χαρά στους αγγέλους με τη μετάνοιά του. Αυτό που είπε ο Χριστός, ότι γίνεται μεγάλο πανηγύρι στον ουρανό όταν μετανοεί ένας αμαρτωλός. Οι Άγιοι λέγανε, εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι ο αμαρτωλός και ο πόθος μου αυτός είναι να μετανοήσω. Γιατί δεν έχω μετανοήσει. Βάλτε τώρα τον καθένα από εμάς πώς σκεφτόμαστε, που καμιά φορά κάνουμε κάποια εξομολόγηση ή κάποιες φορές τέλος πάντων και νομίζουμε ότι έχουμε και μετανοήσει. Αλλά έχουμε όντως μετανοήσει. Δηλαδή η καρδιά μας έχει αγαπήσει τον Χριστό μας όσο πρέπει και όπως πρέπει. Έχει δοθεί εξ ολοκλήρου, δηλαδή 100%.
ή έχουμε και δικά μας θελήματα και δικές μας επιθυμίες. Και βλέπετε τους Αγίους να έχουν, ξέρω εγώ, 50 χρόνια στην έρημο, 60-70, και να είναι στα τελευταία τους και να κλαίνε. Και τους λένε, γιατί κλαίτε? Γιατί λέει, παρακαλάω το Θεό να μου δώσει λίγο καιρό ακόμα να μετανοήσω. Καλά, λέει, γέροντα, τόσα χρόνια τι κάνεις? Λέει, ακόμα δεν έβαλα αρχή μετανοίας. Και ήτανε όντως Άγιοι και τέλειοι. Αυτά τα συναισθήματα πρέπει να μας διακατέχουν και με αυτή την ελπίδα να εργαζόμαστε. Την ελπίδα δηλαδή να δώσουμε χαρά στον ουρανό με τη μετάνοιά μας. Γιατί ο Κύριος μας έχει δώσει την εντολή να είμαστε τέλειοι. Όσπερο Πατήρι μόνο εν της ουρανής, τέλειος εστί. Βλέπετε, είναι εντολή. Δεν είναι αν θέλεις να γίνεις τέλειος. Λέμε καμιά φορά, ο Άγιος Τάδε ας πούμε έκανε αυτό. Ναι, σου λέει ο άλλος, αλλά εκείνος ήταν Άγιος. Δηλαδή, δεν με πιάνει εμένα. Όχι, και σένα σε αφορά. Και εσύ πρέπει να γίνεις Άγιος. Είναι εντολή να γίνεις Άγιος. Άγιοι γίνεστε, λέει πάλι. Τέλειοι γίνεστε, όπως ο Πατήρ ο ουράνιος είναι τέλειος. Και μας είπε ακόμα να ζητάμε πρώτα τη βασιλεία αυτού και τη δικαιοσύνη του. Και μετά, δεύτερο, δεν είπε για δεύτερο. Μόνο αυτό. Να ζητάτε, λέει, τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου. Δηλαδή να ζείτε για μένα. Να γίνετε δηλαδή πνευματικοί άνθρωποι, αυτό που είπε ο Άγιος Νικήτας. Όχι για τον εαυτό σας. Επομένως, μη σταθείς ούτε στιγμή. Μη θελήσεις να ξεκουραστείς προτού νεκρώσεις εκείνο το κομμάτι του εαυτού σου που σε υποτάσσει στη σαρκική σου φύση. Μάθε να ανιχνεύεις κάθε σημάδι της παρουσίας της σάρκας μέσα σου. Έχουμε πει και άλλη φορά, τι θα πει σάρκα? Δεν εννοεί το σώμα σου, αλλά την προσκόλληση στο σώμα σου, στο σαρκικό φρόνημα δηλαδή, το σαρκικό φρόνημα. Την προσκόλληση στη γη και στις σαρκικές απολαύσεις. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα δούμε και πέραν τούτου τίποτε άλλο. Μάθε λοιπόν κάθε στιγμή να ανιχνεύεις κάθε σημάδι της παρουσίας της σάρκας μέσα σου και καταδύο και την, χωρίς έλεος, γιατί η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, λέει ο Άγιος Προστός Πάρος προς Γαλάτας. Αν θέλεις να γίνεις πνευματικός άνθρωπος, πρέπει να κυριαρχήσει το πνεύμα μέσα σου. Όταν εσύ τρέφεις τη σάρκα, το σαρκικό φρόνημα, υποκύπτεις στα σαρκικά θελήματα, έστω και στα μικρά. Μετά μην περιμένεις να γίνεις πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή, ακούγεται σκληρό, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή να σωθείς. Πώς θα σωθείς? Εφόσον σάρξ και αίμα βασιλεία Θεού που κληρονομήσεις. Δεν μπορεί να κληρονομήσει η σάρκα και το αίμα, δηλαδή άνθρωπος με σαρκικό φρόνημα, τη βασιλεία του Θεού. Η ώρα της συμπληρώθηκε. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, για λίγα λεπτά, πολύ ευχαρίστω. Οι πατέρες όμως μιλάνε ότι ο άνθρωπος ανάλογα με την πνευματική άνοδο πρώτα σκοτώνει τα μεγάλα πάθη και μετά έχει ευθύνη με την πνευματική άνοδο, ψάχνει τα πιο μικρό σφάλματα μες, μικρό κρατώματα μες. Πού είναι το κύριο σημείο? Αν το είπα ακριβώς έτσι, είναι λυπές. Ναι, είναι λυπές, δηλαδή αρχίζουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα μεγάλα τα αφήνουμε ανεξέλεκτα. Εννοείται ότι στοχεύεις σε όλα. Έτσι, αυτό που λένε οι πατέρες, ότι από ποια ρητή θα ξεκινήσεις. Ποια να κυνηγήσεις πρώτη, ποια δεύτερη. Ξέρετε τι ποια πρέπει να κυνηγήσουμε πρώτη, ποια δεύτερη. Όλες πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Όλες μαζί. Όλες μαζί.
Αλλά η έννοια ποια είναι από αυτά που είπα, ότι δεν μπορείς να τα παραθεωρείς τα μικρά. Εμείς αυτό παθαίνουμε. Βλέπουμε τα μεγάλα, ας πούμε, τους ογκόλυθους, και τα μικρά λέμε δεν πειράζει, άστρο αυτό, ας υπάρχει. Όχι. Και τα μικρά πρέπει να τα πολεμήσεις. Έτσι, να τα χαλιναγωγήσεις. Γιατί μπορεί να καταφέρεις να νικήσεις τα μεγάλα, και μετά αν δεν έχεις μάθει να ασχολείσαι και με τα μικρά, αυτά τα μικρά να σε ξαναπάνε στα μεγάλα. Να ξαναπέσεις πάλι στα μεγάλα εξαιτίας του ότι άφησες τα μικρά. Από μια μικρή, ας πούμε, υπακοή που κάνεις στο λαιμό ή στη γαστέρα, έτσι να ξαναγυρίσεις και να γίνεις πάλι λέμαργος και γαστρίμαργος και να αηδιάσεις πάλι τον εαυτό σου. Για δηλαδή. Κάπου διάβασα ότι αν υποθέσουμε τα μεγάλα αμαρτήματα είναι μεγάλες πέτρες και είναι πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Ενώ το αυτοκίνητο έχει και μικρές πέτρες που είναι τα μικρά, οι μικρές αθέλειες και τα αμαρτήματα. Ποιο είναι πιο εύκολο, γιατί τις μικρές πέτρες πολλές να βγάζουν από φυγιά με μεγάλη πέτρα που έχει από το αυτοκίνητο. Mm. Η μεγάλη πέτρα είναι πιο εύκολη. Ενώ αυτές οι μικρές πέτρες που είναι τα μικρά αυτοκίνητα μας είναι πιο εύκολο να τα πιτάξουμε από το αυτοκίνητο. Λοιπόν, να τα προσπαθούμε και τα μικρά και τα μεγάλα. Αλλά τα μικρά είναι όμως πιο επιτευχμένη δουλειά. Είναι. Πρέπει να έχει πιο πολύ πνευματική άνοιγμα να τα βλέπεις. Πρώτα βλέπεις τα μικρά και μετά τα ναι. Καθαρίζεις τον εαυτό σου από τα μικρά. Όντως. Όντως, αν κανείς εξομολογείται, ας πούμε, για πρώτη φορά στη ζωή του, έτσι, σου λέει έχω, ναι, έχω αυτό και αυτό, σου λέει δύο μεγάλα αμαρτήματα και του λέει ο πνευματικός έχεις και άλλα, λέει, θα τα δεις αργότερα. Και σιγά σιγά έρχεται και ξανάρχεται και σου λέει μετά και άλλα πράγματα που δεν τα έβλεπε την πρώτη φορά. Γιατί δεν τα έβλεπε? Ο Θεός τον άφηνε να μην τα δει. Έτσι, γιατί αν τα δεις όλα με τη μια θα σε πιάσει απελπισία. Όσο κανείς αρνείται τον εαυτό του, πολεμάει τον εαυτό του, τόσο και προχωράει σε βάθος, κάνει αυτό που είπες, κάνει λεπτή εργασία μετά στον εαυτό του. Έτσι, μετά διορθώνεις και τις ατέλειες, τις μικρές και τις λεπτομέρειες. Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Ναι. Αν δεν έχει κάποιος μια ερώτηση. Και πάνω στο θέμα της νηστείας, ακόμα και στη νηστεία, δεν πρέπει ο άνθρωπος να τρώει αυτό που του αρέσει. Και εκεί ακόμα πρέπει να παίρνει ρυθμός. Ότι της αρέσει πάρα πολύ κάθε μυστισμό, πρέπει να παραβγαίνεις από την επιθυμία και το θέλημά σου. Είναι αυτό που είπαμε, να κατεδιώξεις τη σάρκα όπου την βρίσκεις. Τα εγωιστικά σου και τα σαρκικά σου θελήματα. Και ξέρετε, όσο κανείς δεν παρηγορεί τον εαυτό του με αυτές τις παρηγοριές τις γήινες, τόσο μετά τον παρηγορεί ο Θεός. Όσο δεν ζητάς τα υλικά και τα ανθρώπινα στηρίγματα, τόσο μετά θα έρχονται οι θείες παρηγοριές. Γι' αυτό οι Άγιοι τα πετούσαν όλα για να έχουν την παρηγορία του Θεού. Εμείς ζητάμε τις ανθρώπινες παρηγοριές και τις φιλίες και τα στηρίγματα και χάνουμε τις μεγάλες παρηγοριές τις θεϊκές. Ναι, Βασίλη. Και είπατε πριν για τα πάθη που πηγάζαν την καρδιά. Κάπου αναφέρεται και την αφροσύνεια, δεν κάνω λάθος. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς είναι η αφροσύνεια. Άφρον πλούσιος. Ποιος ήταν ο άφρον πλούσιος? Τι θα πει άφρον? Η ανοησία. Ανόητος. Ναι. Η ανοησία. Η ανοησία. Και γιατί ήταν ανόητος ο άφρον πλούσιος? Γιατί ήταν εγωιστής. Έτσι, ο εγωισμός δηλαδή είναι η μεγαλύτερη κουταμάρα τελικά. Γιατί σε φυλακίζεις τον εαυτό σου και σε κάνει δυστυχισμένο, αγχωμένο. Πώς ήταν εκεί ο πλούσιος, τι να τα κάνω τώρα όλα αυτά, πρέπει να γκρεμίσω τα στραποθήκες, να φτιάξω καινούργιες και ένα σωρό μέρημνες και σκοτούρες στο μυαλό του. Πού να βρει το Θεό αυτός ο άνθρωπος? Πού να βρει δηλαδή τη χαρά, γιατί ο Θεός είναι η χαρά, η μακαριότητα. Βλέπετε, όταν κανείς κλείνεται στον εαυτό του, χάνει τον Θεό, είναι ο πιο μεγάλος ανόητος, ο πιο μεγάλος άφρον. Και έρχεται ο θάνατος έτσι ξαφνικά και σου λέει άφρον, αυτή τη νύχτα ζητάνε την ψυχή σου. Όλα αυτά που ετοίμασες, ποιος θα τα πάρει? Και μετά λέει χτυπάνε το κεφάλι σου. Ναι. Το θέμα είναι να μην φτάσεις να χτυπάς το κεφάλι σου, αλλά να έχεις το κεφάλι σου έτσι φρόνιμο όταν πρέπει, να έχεις βγει από τον εαυτό σου και να έχεις βρει τον Θεό. Ορίστε, ναι. Ο Μόνος Λίγης
μίλησε και για το φαγητό. Ήταν καλό δηλαδή να επιδιώκουμε να μην τρώμε νόστιμα φαγητά. Ή να μην μαγειρεύουμε νόστιμα. Βέβαια. Να σας πω ότι οι Άγιοι τι κάνανε. Παίρνανε το πιάτο και βάζανε και ένα ποτήρι νερό μέσα. Για να πολεμήσουν την γεύση. Έτσι, για να ελευθερωθούν από αυτή την αγάπη που έχουμε στα νόστιμα φαγητά. Και αυτό οφείλει μια λέξη πάθη. Αν πρέπει να επιδιώκουμε να κάνουμε άγραβα, έτσι. Άγραβα. Βέβαια. Πατέρα, να λένε ευχαριστώ. Και όταν, ας πούμε, οι σύζυγοι σας φέρουν ένα φαγητό που δεν είναι και τόσο καλό, να μην λέτε τίποτα. Ξεκινάμε από αυτό. Γιατί να βάζει νερό είναι λίγο δύσκολο. Αλλά να μην διαμαρτύρεσαι όταν δεν σε αρέσει το φαγητό, μπορείς να το κάνεις. Και είναι ένα σπουδαίο βήμα και αυτό. Τα μπαχαρικά κόψουμε, έτσι. Βέβαια. Έτσι. Ή όταν αρπάξει λίγο, ας πούμε, και μυρίζει, να μην πεις τίποτα. Εκεί είναι. Εκεί φαίνεται. Και να το φας κιόλας. Λοιπόν, λέει. Πάτερ, κάτι για το... Ναι, ναι. Τα παιδιά που γεννούνται σε πλούσιες οικογένειες, εντάξει, μόνο να πούτε παιδιά μου την αξίδη. Αυτοί που ξερονομούν περιουσίες, πώς μπορούμε να τα νοθετήσουμε έτσι με τα πλούτια. Που δεν καταλαβαίνουν τη στέρηση, γιατί είναι εντάξει, το περιβάλλον μας. Και βλέπω ότι δεν ξέρουν από όσοι... Αν τα περιμένεις να τα νοθετήσεις όταν θα τα κληρονομήσουν, το εισχάσεις το παιχνίδι. Πρέπει να τα νοθετήσεις από την κοιλιά της μάνας τους. Έτσι. Τα έχουμε πει και άλλες φορές, τα λένε οι πατέρες, ότι η αγωγή των παιδιών αρχίζει ακόμα πριν από την εκλογή του συζύγου. Ποιον θα διαλέξεις για να είναι δίπλα σου. Από εκεί αρχίζει η αγωγή των παιδιών. Όχι που τα θυμούνται τα παιδιά στην εφηβεία, όταν αρχίζουν τα παιδιά να κάνουν τα δικά τους, την επανάστασή τους, τότε έχει πετάξει το πουλάκι. Έτσι, τότε το έχεις καταστρέψει το παιδί, το έχεις κάνει εγκληματία. Μέχρι τότε το κανάκι ευεστούργες χρυσό μου και κορώνα μου κλπ. Του έχεις στρέψει έναν υπερτροφικό εγωισμό, το έχεις αρρωστήσει όσο δεν παίρνει και μετά λες τώρα τι να κάνω, πάτε κάνε προσευχή για το παιδί μου. Δεν κάνω προσευχή, αλλά εσύ τι έκανες τόσα χρόνια. Αν εσύ το έχεις καταστρέψει με όλη αυτή την καινοδοξία που επένδυσες πάνω του, έτσι, γιατί η δική σου καινοδοξία είναι που την πέρασες και στο παιδί σου. Αλλού. Ναι. Αυτό δεν σκανδάλισαν τον κόσμο και δεν δημιουργούσαν με τους άλλους. Δηλαδή δεν λέει ούτε υπάρχουν χρέες στον αιώνα για να μην σκανδαλίσουν τον άνθρωπό μου. Και αλλά αυτή τη συμπεριφορά σκανδάλισαν. Δεν σκανδάλισαν γιατί είχαν το χάρισμα από τον Θεό. Και ο Θεός φρόντιζε να μην σκανδαλίζονται οι άλλοι. Έτσι. Ναι, μην το κάνετε εσείς για αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτό είναι για λίγους. Για να συνεχίσω στην πρώτη ή στην προηγούμενη ερώτηση, είναι ωραία ερώτηση, γιατί όλοι οι γονείς σήμερα λένε να αφήσω κάτι για τα παιδιά μου. Και εννοούν ένα σπίτι, ένα χωράφι, δεν ξέρω κάτι στην τράπεζα. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέει να αφήσετε αρετές τα παιδιά. Να αφήσετε αρετές. Να αφήσετε παράδειγμα. Να αφήσετε αγιότητα. Να αφήσετε ευλάβεια. Να τα μάθετε τα παιδιά να είναι στο Χριστό. Οπότε μετά θα διαχειριστούν σωστά αυτά που θα τους αφήσεις. Αλλιώς δεν τα φροντίσεις να έχουν ευλάβεια και αγάπη στον Θεό. Τους αφήσεις και λεφτά. Τα έκανες εγκληματίες. Τα κατέστρεψες. Είναι σαν να δίνεις σε ένα μωρό, ας πούμε, ένα πολυβόλ. Τι θα κάνει. Και το ίδιο θα σφαχτεί και άλλος θα σφάξει. Έτσι όταν δεν φροντίσεις το παιδί σου να του φτάσεις εις μέτρων ηλικίας που λέει του Χριστού, να μορφωθεί ο Χριστός μέσα του, να είναι δηλαδή όπως θέλει ο Χριστός, μετά καλύτερα να τα αφήσεις τίποτα. Τουλάχιστον να μην κάνεις διπλό κακό, αν δεν το έχεις εκπαιδεύσει, να είναι κοντά στην Εκκλησία και στον Θεό. Καλύτερα να τα δώσεις ελεημοσύνη και να αγωνιστεί έτσι τίμια να εργαστεί και να κάνει έστω κάτι σε εκείνη την φάση της ζωής του. Ότι μνημούσαν να σε κάνει έτσι. Ναι. Είναι τραγικό. Έγινε περιστατικό χθες πάτε. Ένα αγόρι σκότωσε την αδερφή του. Σάβησαν οι γονείς που παίρνουν και οι δύο. Τι λόγες θες.
πάνω στην διαφωνία σκότωσε ο αδερφός την αδερφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι ήταν όλο που είπα. Άλλη ερώτηση, κάτι άλλο έχετε. Ορίστε, ναι. Πατέρα, είπατε για τις τρεις καταστάσεις των ανθρώπων. Είπατε για τους αρχικούς, για τους ψυχικούς και πνευματικούς. Το ίδιο σημαίνει να λέμε κρύος, χλιαρός και ζεστός. Ας το πούμε και έτσι, μπορείς να το πεις και έτσι. Μπορείς, ας το πούμε έτσι. Και θερμός. Μάλιστα. Άρα οι δύο πρώτες δεν μας αφορούν. Βέβαια. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ψυχικός άνθρωπος ου δέχεται τα του πνεύματος. Ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του Αγίου Πνεύματος. Ψυχικός είναι ο μη αναγεννημένος. Ο μη αναγεννημένος. Αν δεν γεννηθείς άνωθεν, δεν μπορείς να μπεις στη Βασιλεία. Δεν το είπε στον Νικόδημο ο Κύριος. Αν δεν αναγεννηθείς δηλαδή πνευματικά με τη μετάνοια, με το βάπτισμα και τη μετάνοια φυσικά, δεν μπορείς να μπεις στη Βασιλεία. Έτσι, είσαι ψυχικός, δηλαδή νοιάζει για τον εαυτό σου και νοιάζει για τους άλλους. Τι λέω προς τον Παύλος όμως, μη δεις ζητεί το εαυτό, αλλά το του εταίρου έκαστος. Κανένας να μην ζητάει το δικό του, αλλά ο καθένας του άλλου το συμφέρον να ζητάει. Να μην ζεις δηλαδή για τον εαυτό σου, για τον άλλο πρέπει να ζεις και για τον άλλο για τον Χριστό μας, για τον Θεό και για τον συνάνθρωπο. Έτσι, βλέπετε, εκεί πρέπει να φτάσουμε. Δηλαδή, τι βάζεις πρώτο κάθε στιγμή, αν το πούμε έτσι στην πράξη τώρα. Βάζεις πρώτα τον εαυτό σου ή τον άλλο. Εκεί φαίνεται, αν είσαι, τι άνθρωπος είσαι. Αν είσαι ψυχικός, αν είσαι σαρκικός, αν είσαι πνευματικός. Προτιμάς να μπει ο άλλος μπροστά σου ή θέλεις εσύ να είσαι μπροστά του. Ή επιτέλους να μην χάσεις τη θέση σου. Ναι, ο πνευματικός άνθρωπος χάνει τη θέση του. Έστω και αν ζημιώνεται δηλαδή, τη δέχεται τη ζημιά, προκειμένου να πάει ο άλλος μπροστά. Θα ήθελα να κάνω μια όχι ερώτηση, μια παρατήρηση. Πήγα τότε στην εξομολόγηση ότι κάποιος είχε ένα πάθος και ρώτησε το πνευματικό του και του είπε «Εσύ θα κάνεις αυτό». Και μετά πήγε ένας άλλος και του είπε «Εσύ θα κάνεις αυτό». Και είπε ένας τον άλλον, είπαν ο ένας τον ότι του είπε ο πνευματικός και λέει γιατί μου σε μένα αυτό και σε ένα είπε εκείνο. Οπότε ένας ψιλοκίνδυνος ο οποίος σκέφτεται σε αυτές τις ερωτήσεις που κάνουμε σε εσάς, ίσως πολύ όλοι θεωρήσουν ότι αυτό που λέτε ανταποκρίνεται ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι. Ίσως να μην μπορούμε να το κάνουμε όλοι, οπότε καλύτερα να ρωτάμε σε ιδιαίτερο επίπεδο. Όντως. Φυσικά. Τώρα, λίγο που δηλαδή, κοιτάξτε, έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος ότι δεν μπορούμε να πούμε στον καθένα, γιατί είστε εδώ τώρα πόσοι, δόξα τω Θεώ είμαστε, ξέρω, 50-70% πόσοι είμαστε, δεν μπορώ να πω στον καθένα τι πρέπει. Αυτό λέγεται από τον προσωπικό του γιατρό στην εξομολόγηση, στην πνευματική καθοδήγηση. Εδώ λέμε το δέον, έτσι. Εκεί που πρέπει να φτάσουμε, το γενικό, μην απογοητεύεστε, επειδή τώρα σας αρέσουν τα μπαχαρικά και τα νόστιμα, και εμένα μου αρέσουν. Λοιπόν, και ο γιατρός σας δεν τα κόβει αμέσως, τα κόβει σιγά σιγά. Έτσι, ανάλογα με το πόσο μπορεί να αντέξει κανείς. Όπως πας και στο γιατρό, ας πούμε, του σώματος και σε κάνει μια οικονομία, ας πούμε. Βλέπει ότι δεν τα αντέχεις το τέλειο φάρμακο. Θα σου δώσει κάτι άλλο που ενδεχομένως δεν σε θεραπεύει άμεσα, αλλά τέλος πάντων δεν έχει τις παρενέργειες που έχει το μεγάλο. Γιατί μπορεί να πάρεις λίγο το μεγάλο και μετά να το παρατήσεις και να μην κάνεις καθόλου θεραπεία. Οπότε σε πάει σιγά σιγά. Το ίδιο και στα πνευματικά. Γι' αυτό είναι απαραίτητος
ο γιατρός, ο πνευματικός, έτσι, οι ομιλίες εδώ δεν υποκαθιστούν το πνευματικό, αλλή μόνο. Ο καθένας μας πρέπει να έχει, εξυπακούεται, οδηγό, ο οποίος θα του δώσει πλέον τις συγκεκριμένες οδηγίες για να πολεμήσει τον εγωισμό του. Έτσι, γιατί ο καθένας μας είναι, θα λέγαμε, και σε ένα στάδιο αγώνα, σε ένα σκαλοπάτι. Δεν είμαστε όλοι στο ίδιο σκαλοπάτι. Άλλος είναι πιο πάνω, άλλος είναι πιο κάτω. Λοιπόν, ο γιατρός θα μας βοηθήσει να ανέβουμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας δεν μας δίνει, ας πούμε, το πιδάλιο και μας λέει, άντε διαβάστε το πιδάλιο, να δείτε τις αμαρτίες που υπάρχουν, να βάλετε και τον κανόνα στον εαυτό σας πόσα χρόνια θα κάνετε να κοινωνήσετε. Όχι, μας στέλνει σε έναν άνθρωπο, ο οποίος θα μας οικονομήσει και θα μας πει ακριβώς τι να κάνουμε για να προχωρήσουμε έτσι ομαλά. Δόξα τω Θεώ. Αν δεν υπάρχει άλλος. Και ο συγγενής πλησίων είναι. Έτσι και ο... Τα παιδιά μου σου στείλει. Ναι, πλησίων είναι. Αλλά ο στόχος μας πρέπει να είναι, έλεγε και ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, να βγούμε από τη μικρή μας οικογένεια και να μπούμε στη μεγάλη οικογένεια του Θεού, που είναι όλος ο κόσμος. Έτσι να μας νιάξει όλος ο κόσμος, όχι μόνο η οικογένειά μας, η οποία μπορεί να είναι και ένα διευρυμένο εγώ. Έτσι, ένας διευρυμένος εαυτός μας. Με τα παιδιά μου, η γυναίκα μου, τίποτα άλλο. Δεν με νοιάζει κανένας άλλος. Πάλι εγωιστής είσαι. Απλώς έχεις διευρύνει λίγο το εγώ σου και έχεις βάλει άλλους δύο μέσα. Άλλους τρεις. Όχι, σκοπός είναι να ζούμε για τον Θεό και για όλο τον κόσμο. Και τότε πραγματικά, ξέρετε, μοιάζουμε στον Χριστό. Τότε μοιάζουμε... τότε αρχίζουμε να κάνουμε προσευχή για όλο τον κόσμο, όπως ο Χριστός μας, ας πούμε, έκανε προσευχή στη Γεσημανή για όλο τον κόσμο και βαρέστησε στον Θεό Πατέρα. Έτσι και εμείς τότε αρχίζουμε να βιώνουμε αυτή την ομοίωση με τον Χριστό, όταν ανοιχτούμε στη μεγάλη οικογένεια του Θεού, όταν σπάσει ο εγωισμός δηλαδή. Και πάψει να σε νοιάζει μόνο αυτό σου ή τέλος πάντων και η οικογένειά σου και η συγγενή σου. Και σε νοιάζει και οποιοδήποτε που συναντάς, ας πούμε, καθημερινά στον δρόμο, στις υπηρεσίες που πας, στους φτωχούς που συναντάς και σου φαίνονται και φορτικοί, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχεις να τους δώσεις λεφτά, δεν μπορείς να κάνεις μια προσευχή για αυτούς την ώρα που περνάς. Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Και είναι και μεγαλύτερη ελεημοσύνη αυτό, από να τους δώσεις ένα δίφραγκο. Λοιπόν, κάτι άλλο? Εντάξει, να πούμε διερχόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη γεννήσει την παρθενία με τη δόξα, εν τη κοιμήσει τον κόσμο που κατέλει πέστε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή σας νύχτα.